Με αισιοδοξία και υψηλούς στόχους για τη νέα χρονιά έγινε σήμερα το πρωί στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Ιωνίας ο ετήσιος αγιασμός όλων των αθλητικών τμήματων της Εραστεχνικής Νίκης, όπου έχουν εγγραφεί περισσότερα από 1000 παιδιά στα τμήματα μπάσκετ, βόλι, κολύμβησης και ποδοσφαίρου. Νομίζω είμαστε από τους λίγους συλλόγους που έχουν τέτοιο αριθμό παιδιών. Και έτσι πως έχουν έρθει τα πράγματα και όπως δείχνει η κατάσταση γενικά στον αθλητικό χώρο στην Ελλάδα, χωρίς τα μικρά παιδιά και τις υποδομές δεν νομίζω ότι έχει μέλλον κανένα σύλλογος. Τα οικονομικά έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ, οπότε αν δεν στηρίζεσαι δικά σου παιδιά και αν δεν είσαι πολύ πλούσιος ή κάτι ξεχωριστό, Άραβας ας πούμε, που περιμένουμε τους Άραβες, δεν βλέπω να γίνεται κάτι σε οποιοδήποτε σύλλογο. Στον αγιασμό έδωσαν το παρόν, εκτός βέβαια από τους λιλιπούτιους αθλητές, οι γονείς και οι προπονητές τους, που καλούνται να διαχειριστούν ένα πλούσιο έμψυχο υλικό σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για όλους. Η πολιτεία, να φανταστείτε, τα τελευταία 3 χρόνια δεν μας έχει δώσει τίποτα, δεν έχουμε πάρει τίποτα. Όλα γίνεται με δικό μας αγώνα, με αγώνα του κόσμου και των γονιών. Θα πρέπει όλοι, από όποιο πόστο και αν είμαστε, να βοηθούμε. Ο Δήμος πρέπει να βοηθάει με τους χώρους, με τις υποδομές, τις εγκαταστάσεις, και εμείς από την πλευρά μας να μαζεύουμε τα παιδιά, προπονητές και να μπορούμε να είμαστε εντάξει υποχρεώσεις μας. Η στήριξη ανάλογων προσπαθειών αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας. Ωστόσο, κάτι τέτοιο την παρούσα χρονική στιγμή δεν γίνεται, με αποτέλεσμα να πέφτει το βάρος στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η πολιτεία, όπως ξέρετε, έχει περικόψει όλη τη χρηματοδότηση στις ομοσπονδίες όλων των αθλημάτων του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Δυστυχώς οι εποχές είναι πάρα πολύ δύσκολες. Ο Δήμος κάνει μεγάλη προσπάθεια, παρέχει όλες τις υποδομές του, παρέχει το προσωπικό που υποστηρίζει αυτές τις υποδομές. Πιστεύουμε ότι και τα αθλητικά σωματεία, αναγνωρίζοντας αυτή τη δυσκολία, θα συμβάλλουν όσο μπορούν περισσότερο στο να κρατούνται καθαροί αυτοί οι χώροι, να μην χρειαζόμαστε πρόσθετες δαπάνες εκεί που μπορούμε να τις αποφύγουμε. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με όλα τα αθλητικά σωματεία, ειδικότερα εδώ που μιλάμε σήμερα με την Νίκη. Και πραγματικά είναι εντυπωσιακό αυτό που γίνεται. Μιλάμε για 1000 παιδιά περίπου. Έχουν πλαισιώσει την Εραστεχνική Νίκη, όλα τα τμήματα της Εραστεχνικής Νίκης. Είναι σπουδαίο στην εποχή μας να υπάρχει αυτή η αιστεία πραγματικής αντίστασης. 1100 παιδιά σε δύσκολους καιρούς, σε μια ιστορική ομάδα με μεγάλη προσφορά. Είναι η πιο τρανή απόδειξη του πόσο καλά πηγαίνει η ομάδα, πόσο πολλά προσφέρει, πόσο χρήσιμη είναι. Η δική μας παρουσία είναι επιβεβλημένη, ηθικά, να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, να ενισχύσουμε όλα τα θετικά τα οποία γίνονται, να είμαστε στο πλευρό τους και να τους συγχαίρουμε βεβαίως, όχι μόνο να καμαρώνουμε.